είναι ο αριθμός της λίστας που έχει δώσει η ΑΝΕΤ. Αυτή η λίστα λοιπόν έχει σταλεί κατεπηγόντως στο RCC της Ρώμης και έχει ζητηθεί επαναλαμβάνω κατεπηγόντως να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων, έτσι ώστε να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε όσον αφορά τους Έλληνες επιβαίνοντες και τους διασωτέντες αλλά και αυτούς που εξακολουθούμε να μην γνωρίσουμε πού βρίσκονται. Να επισημάνουμε σε ποιο σημείο. Έχουν προκύψει κάποια νέα στοιχεία από αυτές τις ταυτοποιήσεις με τις λίστες. Όσον αφορά τους Έλληνες, είναι 63 με 65 κατά προσέγγιση οι Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν επικοινωνήσει με κάποιον άνθρωπο, οι Έλληνες οι οποίοι δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται. Είναι δηλαδή ο αριθμός των ανθρώπων, των Ελλήνων, που ψάχνουν, ωστόσο μπορεί να βρίσκονται, όπως μας ενημέρωσε και η κυρία εδώ στη συνέντευξη τύπου, οι επιτελείς μπορεί να βρίσκονται σε κάποιο πλοίο που δεν είναι εκεί. Οι έρευνες συνεχίζονται. Ήταν κάτι που το επισήμαναν για όλους τους ανθρώπους που είναι παραμένουν αγνοούμενοι. Υπάρχουν τέσσερις μονάδες επιφανείας στην περιοχή, 2-3 ελικόπτερα που επιχειρούν, ενώ νωρίτερα έγινε και προσπάθεια να μπει μέσα στο πλοίο μια ειδική ομάδα επέμβασης. Κατάφερε να κουμπίσει, ωστόσο αποκλείθηκε λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Μίλησαν όλοι για μια πρωτοφανή επιχείρηση, πολύ κακές καιρικές συνθήκες, ακραίες καιρικές συνθήκες, ένα πολύπλοκο περιστατικό το οποίο είχαν χρόνια να αντιμετωπίσουν όλοι όσοι ενεπλάτησαν και μάλιστα η καθυστέρηση που προκάλεσαν οι κακές καιρικές συνθήκες σε πολύ κρίσιμη στιγμή, στην αρχή δηλαδή του γεγονότος, είχε τραγική κατάληξη. Ωστόσο, να πούμε ότι από ελληνικής πλευράς έχει ζητηθεί μια καινούρια ανεξάρτητη έρευνα όσον αφορά τα αίτια της τραγωδίας από το ελληνικό, από την ελληνική πλευρά. Από την ελληνική πλευρά, ανεξάρτητα από την έρευνα που διεξάγεται από τις ιταλικές αρχές. Να επισημάνουμε όσον αφορά το πλοίο της Αρμένια κινητοποιημένο σε μια προπονησίδα πολύ κοντά στον Αυλώνα της Αλμπανίας. Νωρίτερα ερμηνευτικό κατάφερε να δέσει και περιμένουμε να γίνει ρυπούργησή του χωρίς να γνωρίζουμε από τις ιταλικές αρχές προς τα πού. Επίσης, να ξαναπούμε την ειδική γραμμή επικοινωνίας για τους συγγενείς, καθώς υπάρχουν αγνοούμενοι. Είναι το 213-137-1042, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και το 213-137-1036, ανοιχτή γραμμή για όλους όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε.